Με θεατρικά και χορευτικά δρόμενα στην κεντρική πλατεία της Άρτας ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας εξάλληψης βίας κατά των γυναικών. Ο χώρος της τέχνης είναι κατεξοχήν από τους τομείς που πρωτοποριακά έχει αναδείξει θέματα βίας κατά των γυναικών ή έχει προβάλει τη γυναίκα ως δημιουργό. Σήμερα ήρθαμε για δεύτερη φορά, μάλλον για τρίτη συνεχόμενη μέρα, στο τρίμερο εκδηλώσεων που διοργανώνει το Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αρταίων, εορτάζοντας την 25η Νοέμβρη την ημέρα εξάλληψης της βίας κατά των γυναικών. Είμαστε εδώ στον Άγιο Δημήτριο, έχουμε την δεύτερη μέρα των εξωτερικών κατά κάποιο τρόπο εκδηλώσεων με τη συμμετοχή χορευτικών και θεατρικών ομάδων, περνώντας έτσι ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης για το θέμα της βίας κατά των γυναικών μέσα από την μουσικοχορευτική έκφραση. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του κόσμου στο τρίμερο αυτών των εκδηλώσεων. Περνάμε συνέχεια το μήνυμα για την βία κατά των γυναικών ότι πρέπει να πάψει πλέον να είναι ένα θέμα ταμπού. Σύμφωνα με το σύνθημα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη. Και έτσι κάποια στιγμή περνάμε αυτό το μήνυμα ότι όλες οι γυναίκες που έχουν υποστεί βία θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν ότι στο Γολγοθά που περνάνε δεν είναι πλέον μόνες τους. Πρέπει να σπάσουν τη σιωπή τους και εμείς από την πλευρά μας με κάθε τρόπο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές να ανακτήσουν ξανά τη χαμένη τους αξιοπρέπεια και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Η 25η Νοεμβρίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, με αφορμή τη μνήμη των τριών αδερφών Μιραμπάλ, πολιτικών αγωνιστριών από τη Δομινικανή Δημοκρατία που βασανίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν και στραγγαλίστηκαν μέχρι θανάτου, κατ' εντολήν του δικτάτορα Τρουχίλο, στις 25 Νοεμβρίου του 1960.